Γεια σας, είμαι η Βασιλική. Σήμερα θα δούμε μαζί ένα ενδεικτικό και ολιγόλεπτο πρόγραμμα γυμναστικής για άτομα που κάθονται αρκετές ώρες μπροστά από έναν υπολογιστή ή σε ένα γραφείο, όπως μαθητές, φοιτητές ή ακόμα και εργαζόμενοι. Οι ώρες που περνάτε μπροστά από το γραφείο πολλές, η ταλαιπωρία για το σώμα μεγάλη. Έχετε σκεφτεί ότι ακόμα και πάνω σε μια καρέκλα γραφείου μπορείτε να εφαρμόσετε κάποιες απλές και αποτελεσματικές ασκήσεις και διατάσεις για να νιώσετε ευεξία και ανακούφιση? Καλό είναι, ανατακτά χρονικά διαστήματα, περίπου ανά μία ώρα, να κάνετε ένα διάλειμμα, να περπατάτε, να πιείτε λίγο νερό ή ακόμα και να σταθείτε όρθιοι. Αν δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα, καλό είναι κατά τη διάρκεια της εργασίας ή του διαβάσματος, ακόμη και στο διάλειμμα, να αφιερώσετε 5 λεπτά και να εφαρμόσετε το παρακάτω πρόγραμμα. Όταν καθόμαστε αρκετές ώρες στο γραφείο, συνήθως μετά από κάποια ώρα στην καρέκλα, αρχίζουμε και σκύβουμε ή προβάλλουμε το κεφάλι μας μπροστά. Με αποτέλεσμα, η λάθος στάση να μας δημιουργήσει πόνο στον αυχένα, την πλάτη ή ακόμα και τη μέση μας. Τι σημαίνει η λάθος στάση του σώματος όμως? Ότι κάποιες μυϊκές ομάδες διατείνονται, ενώ κάποιες άλλες βρίσκονται σε σύσπαση. Στόχος μας λοιπόν είναι οι ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε σύσπαση να διαταθούν, ενώ οι μυϊκές ομάδες που βρίσκονται σε διάταση να δυναμώσουν. Καταρχάς, είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε τη σωστή στάση. Καθόμαστε λοιπόν καλά στην καρέκλα μας, με το βάρος του σώματός μας να είναι ακριβώς στο κέντρο. Αυτό σημαίνει ότι δεν γέρνουμε ούτε δεξιά, αλλά ούτε αριστερά, όσο περνάει η ώρα. Τα γόνατα είναι ακριβώς την ίδια ευθεία με τις ποδοκρινικές μας. Πατάμε καλά και τα δύο πόδια στο έδαφος ή εναλλακτικά πατάμε σε υποπόδι. Ιδανικά, καλό είναι η οθόνη του υπολογιστή ή του λάπτοπ να βρίσκεται όσο πιο ψηλά γίνεται, έτσι ώστε να μην σκύβουμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας. Υπολογίστε περίπου ότι στην κάθε άσκηση ή διάταση να αφιερώνετε 15 δευτερόλεπτα. Τις εκτελείτε αργά και προσεκτικά, μέχρι εκεί που εσείς νιώθετε άνετα. Δεν θέλω να νιώθετε πόνο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την πρώτη μας άσκηση, όπου είναι οι αναπνοές. Τις αναπνοές τις κάνουμε για να χαλαρώσουμε και να προσπαθούμε και προετοιμάζουμε τον εαυτό μας για τις επόμενες ασκήσεις που θα ακολουθήσουν. Πάμε λοιπόν τα χέρια μας χαλαρά στα πόδια μας. Αναπνέουμε από τη μύτη και βγάζουμε αέρα από το στόμα. Εισπνέω από τη μύτη και εκπνέω από το στόμα. Αφού εφαρμόσετε περίπου 4 με 5 αναπνοές, συνεχίζουμε με την επόμενη άσκηση. Χαλαρώνουμε τα χέρια μας δίπλα από τον κορμό, κρατάμε ευθεία την πλάτη μας και κάνουμε κυκλάκια στους ώμους μας, προς τα πίσω και προς τα κάτω. Προσπαθήστε να κάνετε μεγάλο εύρος κίνησης και να το εκτελείτε αργά. Πάμε τώρα να στρίψουμε το κεφάλι μας στο πλάι και να διατείνουμε τον αυχένα μας. Στρίβουμε προς τα δεξιά, κοιτάμε μπροστά και κρατάμε το κεφάλι μας χαλαρά με το δεξί μας χέρι. Ο αριστερός ώμος μακραίνει και απομακρύνεται από το αριστερό μας αυτί. Μετράμε μέχρι το 15 και αργά-αργά στρίβουμε προς τα αριστερά. Κρατάμε πάλι με το αριστερό χέρι το κεφάλι μας και απομακρύνουμε τον δεξιό ώμο από το δεξιό αυτί. Θα νιώθετε μία διάταση στο πλάι, στο κεφάλι. Συνεχίζουμε με την επόμενη άσκηση. Αφήνουμε τα χέρια μας χαλαρά, δίπλα ακριβώς από την καρέκλα μας και μακραίνουμε τη σπονδυλική μας στήλη. Θέλω να νιώσετε ότι έχετε μία κλωστή στη σπονδυλική σας στήλη και μακραίνει το κεφάλι προς το ταβάνι. Μετράμε μέχρι το 15 και χαλαρώνουμε. Στη συνέχεια, δουλεύουμε και πάλι τη σπονδυλική μας στήλη ως εξής. Την στρογγυλεύουμε, κάμπτουμε δηλαδή τη σπονδυλική μας στήλη,
την εκτείνουμε, ερχόμαστε δηλαδή σε όρθια θέση και κάνουμε και στο τέλος μία υπερέκταση. Σαν να κορδωνόμαστε. Πάμε λοιπόν πάλι το ίδιο. Κάμψη. Έκταση. Και υπερέκταση. Συνεχίζουμε με στροφές της σπονδυλικής στήλης. Στρίβουμε τώρα προς τα δεξιά, κρατάμε το αριστερό, με το αριστερό μας χέρι το δεξί μας γόνατο και στρίβουμε στο πλάι. Στρίβουμε όσο πιο δεξιά μπορούμε και μένουμε μέχρι το 15. Πάρα πολύ αργά, στρίβουμε τώρα προς τα αριστερά, κρατάμε το αριστερό γόνατο με το δεξί μας χέρι και στρίβουμε στο πλάι. Μετράμε και εδώ μέχρι το 15. Σε περίπτωση που το ύψος της καρέκλας σας είναι αρκετά ψηλά, μπορείτε να μην το πιάσετε, μην πιάσετε δηλαδή την καρέκλα σας για να γίνει στροφή, μπορείτε να αφήσετε το χέρι δίπλα και να στρίψετε. Στην επόμενη άσκηση θα χρειαστεί να σηκωθούμε και να πάμε την καρέκλα μας λίγο πιο πίσω, έτσι ώστε όταν καθίσουμε να μπορούμε να κουμπάμε το γραφείο μας άνετα. Θέλω λοιπόν τώρα από αυτήν τη θέση να τεντώσετε τα χέρια σας προς τα μπροστά, σαν να θέλετε να φτάσετε την άκρη του γραφείου σας και να ρίξετε τον κορμό σας προς τα μπροστά, με την πλάτη σας ευθεία. Προσπαθήστε σε αυτή τη θέση το κεφάλι σας να μην στρίβει, να είναι στην ευθεία της σπονδυλικής σας στήλη και να ρίχνετε το βάρος σας προς τα μπροστά. Θα νιώθετε την πλάτη σας να είναι ευθεία. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε από αυτή τη θέση. Καθόμαστε ακριβώς στο κέντρο της καρέκλας μας, όπως είπαμε και προηγουμένως, και πάμε τώρα να τεντώνουμε τα χέρια μας και να τα λυγίζουμε προς τα πίσω, σαν να θέλουμε να ανοίξουμε τους αγώνες μας στο πλάι. Τεντώνω και λυγίζω. Τεντώνω και λυγίζω. Και εδώ πέρα μετράμε μέχρι το 15. Αφού ολοκληρώσουμε, πάμε τώρα να τεντώσουμε ψηλά τα χέρια, με τους ώμους μακριά από τα αυτιά και να λυγίσουμε προς τα κάτω τώρα τους αγώνες μας, κοντά στα πλευρά μας. Τεντώνω προς τα πάνω και προς τα κάτω. Σαν να μακραίνει η σπονδυλική μου στήλη και να θέλω να πιάσω το ταβάνι, με τους ώμους μακριά από τα αυτιά και κατεβάζω τους αγώνες χαμηλά. Και άλλη μία φορά τεντώνω ψηλά, μακραίνω και λυγίζω, χαλαρώνω. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε διάταση. Κρατάμε τον αγώνα μας. Θα νιώθετε διάταση στο χέρι σας, ακριβώς αυτό πέρα το σημείο, στον τρικέφαλο ραχιόνι. Και πάμε να αλλάξουμε χέρι. Μετράμε και εδώ μέχρι το 15. Πάμε τώρα να σηκωθούμε, να φέρουμε την καρέκλα μας στην θέση που ήταν πριν, σχετικά κοντά στο γραφείο μας, να πατήσουμε καλά τα πόδια μας στο έδαφος και θέλω από αυτή τη θέση τα χέρια είτε πάνω στο γραφείο, είτε εάν σας εξυπηρετεί στα γόνατα, είναι λίγο πιο δύσκολο, θέλω να σηκωνόμαστε και να καθόμαστε από την καρέκλα μας. Σηκώνουμε και κάθομαι. Προσπαθήστε να σηκώνεστε και να μην βάζετε δύναμη στο γραφείο σας. Θέλω η δύναμη να είναι στα πόδια σας. Καθώς σηκώνομαι, σφίγω καλά μπροστά τα πόδια, τον τετρακέφαλο και καθώς κάθομαι, ρίχνω το βάρος μου ελαφρώς προς τις φτέρνες και τη λεκάνη μου προς τα πίσω. Άλλη μια φορά τετώνω και λυγίζω και κάθομαι.
Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με μια αγαπημένη μου άσκηση. Από εδώ που καθόμαστε λοιπόν, τεντώνουμε το δεξί μας πόδι μπροστά, χαλαρώνουμε τα χέρια μας και κάνουμε flex και point την ποδοκλινική μας. Πολύ ωραία. Και πάμε τώρα να μείνουμε flex και πάμε να ρίξουμε το κεφαλάκι μας μπροστά μπροστά. Μετράμε μέχρι το 15. Ισιώνουμε το κεφαλάκι και επαναφέρουμε το πόδι. Πάμε τώρα να κάνουμε έκταση στο άλλο γόνατο, το αριστερό. Flex και point. Θα ξεπιάσουμε και τις ποδοκλινικές μας. Πάμε και άλλη μια φορά. Μένει το πόδι flex και κάμπτουμε τον αυχένα μας μπροστά. Μετράμε μέχρι το 15. Ισιώνουμε το κεφαλάκι μας και σιγά σιγά πατάμε τα πόδια μας. Μόλις ολοκληρώσετε το παραπάνω πρόγραμμα, σίγουρα θα νιώσετε διαφορά στη στάση του σώματός σας. Είναι σημαντικό να μπορείτε να διορθώνετε και μόνοι σας τη στάση σας. Βέβαια, θέλει συνεχή προσπάθεια. Φυσικά, είναι σημαντικό να συμμετέχετε τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα σε κάποιο πρόγραμμα άσκησης, έτσι ώστε να κρατάτε το σώμα σας και να το διατηρείτε δυνατό. Ευχαριστούμε πολύ για την παρακολούθηση. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο κανάλι μας. Καλή συνέχεια!